centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Αποστόλου, όπως καταλαβαίνετε, είναι το πιο δυνατό θέμα σήμερα και είναι πρωτοσέλιδο στους κύριους τίτλους όλων των εφημερίδων επίσης της χώρας. Εννοείται, και λογικό είναι. Ναι. Και λογικό είναι. Ξεκινάμε με αυτά που έχουμε ως δεδομένα, γιατί από χθες που έγιναν ανακοινώσεις από την Υπουργό Παιδείας, καταλαβαίνουμε ότι και εσείς έχετε πάρει τις αντίστοιχες εντολές για να βγάλετε εις πέρας αυτό το πολύ ειδικό πρόγραμμα μέχρι και το τέλος των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Ναι, τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή να λάβουμε τις εντολές. Εντός της ημέρας θα το πάρετε, ναι. Θα το πάρουν και τα σχολεία και οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί όλοι. Ωραία. Και προετοιμαζόμαστε κι εμείς από τη μεριά μας όσα βήματα μπορούμε να κάνουμε τα αρχικά. Ήδη έχουμε κανονίσει, σε λίγο θα έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη όλοι οι διευθυντές της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι διευθυντές εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, μαζί με τον περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Μαρδύρη. Θα πούμε κάποια πράγματα και εμείς θα, ίσως θα μας δώσει και κάποιες οδηγίες ο κύριος περιφερειακός. Και περιμένουμε, γιατί όλοι είμαστε ανάστατοι σίγουρα, και οι γονείς και οι μαθητές και όλοι, γιατί περιμένουμε να δούμε πώς θα εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα που εξήγηλε η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως χθες, και πώς θα φτάσουμε στο... Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, λοιπόν, κύριε Αποστόλου. Και με τους διευθυντές και με την καθαριότητα. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να βάλουμε στη σειρά. Μάλιστα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της 3ης Λυκείου. Στις 18 Μαΐου επιστρέφουν οι μαθητές της 1ης και 2ης Λυκείου, αλλά και οι μαθητές του Γυμνασίου. Προβλέπεται επίσης η επέκταση του διδακτικού έτους για γυμνάσια και λύκεια μέχρι τις 12 Ιουνίου. Και η νέα διδακτική χρονιά, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα φέτος για όλους, από 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι λέγεται, ναι, έτσι ακούστηκε, έτσι αυτό είπε η Υπουργός. Δεν νομίζω να αλλάξει αυτό. Λογικά, όχι, και εγώ δεν νομίζω. Αυτό είναι από τα σταθερά δεδομένα, δηλαδή, που ακούσαμε χθες. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε αρχικά για την 3η Λυκείου. 11 Μαΐου. Ναι. Μπαίνουν τα παιδιά στις τάξεις. Εδώ υπάρχει το θέμα του 1,5 μέτρου της απόστασης και των τμήματων που μπορούν να χωριστούν στα δύο. Αυτό το θέμα πώς θα το λύσετε, κύριε Αποστόλου? Θα δούμε και τις οδηγίες που θα έρθουν. Πάντως υπάρχουν τμήματα σε σχολεία που είναι μέχρι 15 παιδιά. Υπάρχουν, έτσι. Είναι μικρά τμήματα, τα οποία οπότε εκ των πραγμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, θα δούμε και είπαμε και τις αναλυτικές, δεν θα σπάσουνε. Θα πάνε όλα τα παιδιά αυτά, θα παρακολουθούν κανονικά διαζώσεις. Φαντάζομαι όμως ότι τα 15 άτομα είναι σε μικρότερα λύκεια, ίσως του είναι στο όριο. Ναι, ίσως περιφερειακά σχολεία. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά αν είναι στο Άργος ή και στην Καστοριά, κοιτάξτε, 15 άτομα δεν νομίζω. Όχι, θα σας πω. Υπάρχουν και κατευθύνσεις ή ειδικότητες, οι οποίες έχουν λιγότερα από 15 ή μέχρι 15. Και όχι, αυτά εκεί δεν υπάρχει θέμα, λοιπόν. 15 παιδιά στην τάξη θα είναι. Ναι, σωστά. Σε αυτά πότε θα λειτουργήσουν οι κανόνες. Δηλαδή, φανταστείτε και στην 3η Λυκείου υπάρχουν οι κατευθύνσεις. Ναι. Στην 3η Λυκείου των ΕΠΑΛ επίσης υπάρχουν οι ειδικότητες. Μάλιστα. Που είναι μέχρι και 15, μπορεί και λιγότερα. Άρα για εκεί δεν αγχωνόμαστε καθόλου. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Πότε θα λειτουργήσουν κανονικά τα παιδιά. Δεν θα έχουμε να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα γίνει η εκεί διαχωρισμό. Που θα τα χωρίσουμε όμως, κύριε Αποστόλου, υπάρχει η εκπεριτροπής διδασκαλία, ακούμε. Ναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ένα γκρουπ. Τρίτη, Πέμπτη το άλλο μισό και αντίστροφα την άλλη εβδομάδα θα πηγαίνουν οι άλλοι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και οι άλλοι Τρίτη, Πέμπτη. Ναι. Αυτό έχουμε κάποιες απορίες, θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί και τι θα λένε οι οδηγίες συγκεκριμένες, γιατί αναφέρεται στις οδηγίες που ακούσαμε χθες, από την Υπουργό, αναφέρει και για παιδιά που θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά από το σπίτι τους την εκπαίδευση, την διδασκαλία που θα κάνει ο καθηγητής. Ενώ κάποιοι άλλοι θα κάνουν τα υπόλοιπα που είναι τα μισά, θα κάνουν μελέτη από το σπίτι, πρόγραμμα μελέτη θα λαμβάνουν. Αυτό θέλουμε, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς. Ναι, είπε η Υπουργός, θα υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι για τις ημέρες που οι μαθητές δεν θα είναι σχολείο. Ακριβώς, ναι. Αυτό θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θα είναι, γιατί θα προχωράνε τα παιδιά, ο καθηγητής δηλαδή θα προχωράει στο μάθημα παρακάτω κάθε φορά, ή τα παιδιά που θα είναι στο σπίτι θα κάνουν επανάληψη, ή θα παρακολουθούν
ακόμα και ζωντανά. Δηλαδή υπάρχουν απορίες ακόμα που πρέπει να διευκρινιστούν. Όπως υπάρχουν απορίες, βέβαια, ξεκαθαρίστηκε ότι στα σχολεία θα υπάρχει αντισηπτικό παντού. Δύο φορές τη μέρα σίγουρα θα όλοι μαθές με τα αντισηπτικά. Ναι, τα ναι. Διαλύματα λίγο που θα είναι διαφορετικά για τους μαθητές, αυτό πώς θα το λειτουργήσετε? Ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι, ναι. Μας προβληματίζει να δούμε πώς θα έρθουν και οι οδηγίες. Πώς θα γίνει και αυτό? Ειδικά σε, όχι μόνο στην Καστοριά, και σε όλα τα σχολεία μας επίσης της Καστοριάς, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν σε 2, σε 3, σε 4, μέχρι και σε 5 σχολεία διδάσκουν για να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Φανταστείτε τώρα αυτό, αν μπει ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας, το να είναι διαφορετικά τα διαλύματα, να μην βγαίνουν όλα τα παιδιά μαζί, πώς θα υλοποιηθεί αυτό ναι, το πρόγραμμα. Δεν μπορώ να φανταστώ, κύριε Αποστόλου, ότι οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί θα είναι με μια μεζούρα και θα μετρούν ένα δευτερόλεπτο τις αποστάσεις των μαθητών μεταξύ τους. Δηλαδή. Και αποστάσεις, και σας λέω, και τα διαλύματα αυτό. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά από μόνα τους θα το τηρήσουν αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ διαφορετικά. Κοιτάξτε, μέχρι κάποια ηλικία, δηλαδή του λυκείου και ίσως Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου, θεωρώ ότι τα παιδιά είναι πιο συνειδητοποιημένα, μπορούν να ακολουθήσουν κάποιες τέτοιες οδηγίες και από το σπίτι σίγουρα οι γονείς θα έχουν δώσει οδηγίες στα παιδιά. Τώρα πιο μικρά, και η Πρώτη Γυμνασίου θεωρώ ότι είναι μικρά ακόμα για να μπορέσουν να διατηρήσουν στο μυαλό τους αυτές τις οδηγίες. Γιατί είναι η αθωότητα της ψυχής τους που δεν μπορούν να... Δηλαδή ό,τι και να κάνεις γι' αυτό είναι η αθωότητα της ψυχής. Μα θέλει και να, εδώ και να η μεγάλη... με το συμμαθητή, με το φίλο. Τι να κάνουμε. Ναι, μα εδώ και η μεγάλη και εμείς, ας πούμε, θα πάμε λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο, στον φίλο μας, στον γνωστό μας, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε. Πόσο μάλλον τα παιδιά τώρα. Ακόμη και τώρα, πόσες φορές ουσιαστικά δίνεις το χέρι και μετά λες, παίρνεις πίσω, δηλαδή. Δηλαδή, είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, θα δούμε όμως για τα διαλύματα. Επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι μάλλον οι μαθητές θα πρέπει να το τηρήσουν από μόνοι τους. Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Τώρα, πώς θα είναι τα διαφορετικά διαλύματα, και αυτό μένει να το δούμε στις οδηγίες. Και αυτό, ναι, ναι. Επίσης, οι καθηγητές έξω εννοείται ότι θα δίνουν οι επίσης. Θα είναι και οι καθηγητές. Θα είναι και οι καθηγητές. Θα φροντίζουν να ενημερώνουν ξανά, να υπενθυμίζουν συνεχώς. Μια σφυρίχτρα, κάτι θα λένε, κάτι θα γίνει. Τα αντισηπτικά, το πλήσιμο των χεριών, αυτά όσο μπορούμε θα τα λέμε σίγουρα και εμείς οι εκπαιδευτικοί. Απαγορεύεται η λειτουργία των κηλικίων επίσης. Δεν θα υπάρχει κηλικείο. Επιστρέφει το σαντουιτσάκι από το σπίτι. Σαντουιτσάκι ακριβώς από το σπίτι. Ωραία. Ναι, θα ετοιμάζουν, θα παίρνουν, γιατί εντάξει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα να λειτουργήσουν τα κηλικία. Θεωρώ και εγώ, έτσι πιστεύω. Σωστά ήταν η απόφαση. Δώσ' τα δίφραγκα, πάρ' τα αρέστα. Και τα χρήματα βέβαια, τα νομίσματα. Και ο ένας πίσω από τον άλλον. Στην ουρά και για να πάρει. Η καθαριότητα που θα έπρεπε να υπάρχει εκεί, συνεχώς αντισηπτικά, είναι ένα πρόβλημα. Προφανώς και το λόγο. Χωρίς κηλικία λοιπόν. Ναι. Τώρα πάμε για ένα θέμα για το οποίο παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα κι εμείς εδώ στην εκπομπή. Πάμε στις μάσκες. Προαιρετική λέει η χρήση της μάσκας στην τάξη και στα μέσα μεταφοράς μαθητών. Εδώ τι θα γίνει ακριβώς? Γιατί πολλά παιδιά μεταφέρονται και με τα αστικά και με τα λεωφορεία και με τα, δεν ξέρω, και με τα ταξί νομίζω. Και μεταξύ, ναι, έχουμε ακριβώς. Και μεταξύ. Εντάξει, τι θα γίνει ίσως πιο εδώ? Πολλά, πιο λίγα μεταταξύ εννοείται που έρχονται πιο μακριά, πιο απομακρυσμένα μέρη. Υπάρχει, είδατε, και η οδηγία ότι τα ειδικά σχολεία δεν θα ανοίξουν. Υπάρχει αναβολή ακόμα της λειτουργίας τους, που αυτά τα παιδιά κινούνταν μεταξύ. Πάντως υπάρχουν ένα ποσοστό, κινείται πάλι μεταξύ, ναι. Ναι. Τώρα, εδώ με την μη προαιρετική, δηλαδή στην τάξη μέσα, όποιος θέλει θα φοράει και όποιος θέλει δεν θα φοράει. Ναι, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν μπορούμε να, αφού αυτό λέει η οδηγία, άρα δεν μπορεί να υποχρεώσεις κάποιον μαθητή ή εκπαιδευτικό να φορέσει μάσκα. Αυτός θα πρέπει να κρίνει, δηλαδή, αν θεωρεί ότι πρέπει να φορέσει, θα τον βοηθήσει ή δεν θα τον βοηθήσει να φορέσει τη μάσκα. Μάλιστα. Και σίγουρα με αυτό που έχουμε ακούσει όλοι μας, κάποιος που θεωρεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα, ότι έχει μια προδιάθεση να αρρωστήσει και τα λοιπά, ή νιώθει ότι μπορεί να προστατευτεί από τον άλλο, το αντίστροφο, εννοείται ότι θα φοράει τη μάσκα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια, γιατί είπαμε και η μάσκα θέλει να την αντικαθιστάς, δεν είναι μιας χρήσης, πρέπει να την αλλάξεις. Και δεν είναι και φθηνές επίσης. Και δεν είναι και φθηνές, ναι, βεβαίως είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Σκεφτείτε μια οικογένεια πόσες μάσκες χρειάζεται την ημέρα, τη βδομάδα, τον μήνα. Μα ναι, αν τα θρήσουμε σε μια οικογένεια τετραμελή, ας πάρουμε ένα μέσο όρο. Πόσες μάσκες μπορεί να βάλει την ημέρα, είτε στην εργασία του, σε εργασία τους οι γονείς. Εγώ σας λέω και με τη φθηνότερη τιμή του μισού ευρώ. Ναι, ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Ίσως και γι' αυτό ήταν και ένας και από τους λόγους που είπαν προαιρετικά. Ναι, ίσως ήταν και αυτό.
Θα υπάρχει επίσης, από ό,τι ακούσαμε, ιδιαίτερη μέρημνα και πρόβλεψη άδειας για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικών αδειών απουσίας. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αποστόλη, πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε στην Καστοριά και αν αυτό βάζει σε κίνδυνο τον πραγματικό αριθμό που πρέπει και τον κανονικό αριθμό που πρέπει να έχουμε εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε, καταρχάς, αν θα γίνει και αυτοί οι καθηγητές, θα μπορούν εννοείται να διδάσκουν όπως διδάσκαν μέχρι τώρα, ασύγχρονα και σύγχρονα, εξ αποστάσεως δηλαδή. Έτσι. Δεν θα είναι στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα λαμβάνουν μέρος και αυτοί. Απλώς θα συνεχίσουν με τον τρόπο που ίσχυε μέχρι τις 10 του μηνός. Μάλιστα. Τώρα, το πόσα άτομα θα είναι αυτά θα δούμε λίγο με τα σχόλια. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί. Είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί μην φύγουν να όλοι. Πόσες άδειες τέτοιες θα χρειαστεί να δώσουμε. Θα το δω αυτό. Δεν το ξέρετε να μας το πείτε, ναι. Όχι, δεν ξέρω. Τώρα, δεν θα με προσμετρώνται και οι απουσίες. Πάμε λίγο στο κομμάτι τώρα το πάρα πολύ ευαίσθητο για το εάν θα αφήσουν οι γονείς πια, κύριε Αποστόλου, τα παιδιά να έρθουν στο σχολείο. Βέβαια και για την τρίτη λυκείου, το συζητούσαμε και με τον πρόεδρο των καθηγητών πριν λίγες μέρες. Υπάρχει έτσι ένα εθιμικό δίκαιο στα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά της τρίτης λυκείου δεν πολύ πάνε στο σχολείο το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξαντλούν το σύνολο των απουσιών τους ώστε να είναι στο σπίτι, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, για να πάνε προς τις Πανελλήνιες. Εδώ θα προβλέπετε και μια δήλωση που μπορεί να γίνει από τον γονέα και η κηδεμόνα, που να λέει ότι εγώ, Νατσούλης τέλος πάντων, δεν αφήνω το παιδί μου να... δεν στέλνω το παιδί μου στο σχολείο. Ναι. Εδώ τι θα γίνεται τώρα, με αυτή τη δήλωση δεν θα προσμετρώνετε απουσίες? Αυτό θεωρώ ότι έτσι θα γίνει. Ναι. Δηλαδή με τη δήλωση του γονέα θα μπορεί το παιδί να κάνει από το σπίτι τα μαθήματα. Μάλιστα. Με τηλεδιάσκεψη όπου προβλέπεται, όποτε γίνεται. Αν θεωρώ ότι στις οδηγίες που θα λάβουμε θα αναφέρεται κάτι σε αυτό το θέμα πάνω, γιατί είναι πολύ είναι σημαντικό, σημαντικό είπα, πάντως, γιατί με αυτόν τον αριθμό των παιδιών που θα κάτσουν σπίτι και δεν θα τα αφήσουν οι γονείς τους να πάνε σχολείο, θα καθοριστούν και τα τμήματα των 15 ή όχι ατόμων. Όλα έχουν μια συνάρτηση μεταξύ τους. Πρέπει να αυτό ο αριθμός, πρέπει να φερεθεί από το δυναμικό της τάξης και μετά να μοιραστεί στα δύο το υπόλοιπο. Το και δεν μπορεί κάποιος γονέας που θα στείλει ένα χαρτί τέτοιο και θα πει ότι το παιδί μου δεν το στέλνω σχολείο, ξαφνικά την άλλη μέρα να εμφανιστεί. Δηλαδή, ή θα γίνει το ένα φαντάζομαι ή θα γίνει το άλλο. Δεν μπορεί να χαλάσει όλος ο προγραμματισμός που θα κάνετε και με τη σύνθεση των τμήματων. Νομίζω, δεν ξέρω. Αυτό θεωρώ ότι θα έχουμε ένα βαθμό ελαστικότητας για να το κάνουμε, να επεμβαίνουμε ίσως ανά εβδομάδα και να τροποποιούμε λιγάκι το δυναμικό και τους παρακολουθούντες διαζώσεις και εξ αποστάσεως. Νομίζω αυτό δεν νομίζω να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, η αίσθησή σας... Κάποια παιδιά που θεωρούσαν ότι δεν μπορούν εξ αποστάσεως να παρακολουθούν εύκολα το μάθημα και θελήσουν να έρθουν από κοντά και δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Ναι, γιατί αυτό προβλέπεται. Αν πει ο γονέας δεν θέλω να το στείλω, θα μπορεί το παιδί στο σπίτι να το βλέπει στο κομπιούτερ, έτσι, να το μάθει. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Θα δούμε, πάντως είναι θέματα πολλά, όπως λέτε, γιατί... θέλω όμως πάνω σε αυτό την αίσθησή σας, πιστεύετε... Πρέπει να είμαστε σε επαφή και με τους τρεις δημάρχους του νομού, να δούμε για τα θέματα της χρηματοδότησης που λέγεται ότι έχουν πάρει, πρέπει να έρθω σε επαφή να δω, να δούμε για τα συνεργεία καθαριότητας που πρέπει να καθαρίζεται το σχολείο πιο συχνά. Δύο φορές τη μέρα λέει. Ναι. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και με τους τοπικούς φορείς. Ίσως κάποια συνεργασία θα δούμε και με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων. Πρέπει να βάλουμε μια σειρά όλοι, εννοείται, και την πλάτη μας όλοι για να δουλέψουμε αυτά τα μέτρα και να τα φέρουμε εις πέρας, να λήξει όπως πρέπει η χρονιά. Όπως τελικά θα μπορέσουμε να τη λήξουμε, γιατί δεν ξέρω, είναι πολύ παράξενα τα πράγματα που τα ακούσουμε. Η αίσθησή σας όμως, κύριε Αποστόλου, ποια είναι? Οι γονείς, γιατί αυτό συζητιέται πάρα πολύ, θα αφήσουν τα παιδιά τους να έρθουν στο σχολείο? Δηλαδή, πέρα από την τρίτη λυκείο που εντάξει έχει μια ιδιαιτερότητα, για τις υπόλοιπες τάξεις λυκείου και γυμνασίου, πιστεύετε ότι οι γονείς θα αφήσουν τα παιδιά τους να έρθουν στο σχολείο? Και πόσο περισσότερο βέβαια για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, θα πάμε αργότερα και στον συνάδελφό σας, τον κύριο Πουτσιάδη. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Τι αίσθηση έχετε? Ήδη εγώ προσωπικά βλέποντας, βλέπω πολλά παιδιά να κυκλοφορούν έξω και να παίζουν. Καλά, και έξω δεν το συζητάμε, ναι. Και σε πάρκα βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που οι γονείς αυτοί αφήνουν τα παιδιά τους τώρα να παίζουν έξω, γιατί να μην τα στείλουν και στο σχολείο? Μάλιστα. Ειδικά όταν θα ληφθούν και αυτά τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
και εγώ σαν γονέας που έχω παιδί στο, που πηγαίνει γυμνάσιο, θα το στείλω προσωπική μου, έτσι, άποψη, εννοείται ότι άλλοι... Α, προσωπικά εσείς σαν γονέας θα το στείλετε το παιδί στο σχολείο. Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να πάει, γιατί θα υπάρχουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω, αυτά βλέπετε όπως λέχθηκε κιόλας, είναι μέτρα τα οποία θα αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση, για να μην πω και καθημερινή βάση, ειδικά οι γονείς τώρα που θα στείλουν το παιδί την πρώτη μέρα, θα δούνε, θα ρωτήσουν αμέσως το παιδί όταν επιστρέψει στο σπίτι πώς κινήθηκε, τι έγινε, πώς στηρίχθηκαν τα μέτρα, πρόσεχε, δεν πρόσεχε, πρόσεχαν οι άλλοι. Άρα θα πάμε και θα αξιολογεί, μέρα, θεωρώ, κάθε γονέας την κατάσταση καθημερινά για να αποφασίζει αν θα στείλει το παιδί ή όχι. Τώρα. Όταν λοιπόν τηρηθούν αυτά τα μέτρα, υπάρχουν οι αυτοί οι κανόνες ασφαλείας και το παιδί από μόνο του έχει και αυτή την υπευθυνότητα, είναι αυτό που λέγαμε το ηλικιακό, όταν τηρεί, ας πούμε, την καθαριότητα των χεριών, τις αποστάσεις και τα λοιπά, νομίζω ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Να πούμε, μια αιτιολογία που λένε οι γονείς είναι ότι από τη στιγμή που δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, δεν ξέρω αν, αν υπάρχει και λόγος να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο της Ποσίνη, αφού και η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει και βάσει των βαθμών των τετραμήνων. Εντάξει, να μην δεν παίρνουμε μόνο το θέμα ότι το βαθμό, στη βαθμό θα πάρει. Εντάξει, το παιδί. Όχι, ότι είναι, είναι το διδακτικό αντικείμενο, είναι η ύλη που πρέπει να. Δεν έχει βγει η ύλη, λοιπόν. Δεν έχει βγει η ύλη, έτσι δεν είναι, κύριε Αποστόλη? Δεν έχει βγει. Λογικά δεν έχει βγει, εννοείται, γιατί είναι, ήταν νωρίς που κλείσαμε. Αλλά από την άλλη, μπορεί πράγματι να μην χρειαστεί πολύ για να ολοκληρωθεί. Ή έστω, γι' αυτό υπάρχει η απόφαση το να ξεκινήσουμε 1η Σεπτεμβρίου, να καλυφθεί ίσως κάποια ύλη με τη νέα χρονιά για την προηγούμενη χρονιά, την τρέχουσα. Μάλιστα, δηλαδή. Μάλιστα. Να πούμε ότι και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, 15 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια, 16 Ιουνίου για τα επαγγελματικά. Για τα επαγγελματικά, ναι. Δεν έχει βγει αναλυτικό πρόγραμμα, θα βγει σίγουρα το επόμενο διάστημα. Ναι, αλλά... είμαστε σε αναμονή, είναι, περιμένουμε. Ναι. Οπότε για αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ βασικό θα έχουμε τις εξελίξεις σε πολύ λίγες μέρες, να δούμε και το πρόγραμμα όπως θα ανακοινωθεί και τις οδηγίες για το πώς θα γίνουν μέσα, πώς διαδιεξαγαθούν οι εξετάσεις και μέσα στην αίθουσα, σε κάθε αίθουσα που θα, όταν θα γίνονται, λοιπόν, και με το θέμα των επιτηρητών, που θα χρειαστούν, εννοείται, περισσότεροι επιτηρητές, γιατί θα είναι περισσότερες οι αίθουσες, αφού τα παιδιά δεν θα είναι τα ίδια σε κάθε αίθουσα στις πανελλήνιες. Δυσκολεύει πολύ και η αντιγραφή, κύριε Αποστόλου. Ναι. Ναι, είναι και αυτό ένας παράγοντας. Δεν ξέρω, αλλά αν υπήρχε και μια ελπίδα, νομίζω τώρα ξεχωρίζουν τα παιδιά που θα είναι σε κάθε τάξη σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Κοιτάξτε, τις παρεμβάσεις είναι διαφορετικά, είναι πολύ πιο αυστηρά. Σωστά. Και επιτηρήσεις, έτσι, είναι θέμα να είναι αδιάβλητες και... να μην υπάρχει τέτοιο θέμα. Οπότε και οι επιτηρήσεις, οι επιτηρητές, δηλαδή, είναι πολύ πιο προσεκτικοί και αυστηροί. Δεν αφήνουν με τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά αυτές είναι οι οδηγίες που παίρνουν και κάθε φορά οι επιτηρητές για τις πανελλήνιες. Όταν είναι κάποιος επιτηρητής στις πανελλήνιες, είναι πολύ πιο προσεκτικός. Δεν υπάρχει καθόλου συζήτηση μέσα, ομιλίες. Είναι αυστηρές και οι κανόνες, και μπορεί και να αποβληθεί το παιδί από το μάθημα, από την εξέταση, να χάσει το γραπτό του. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Εντάξει. Μάλιστα. Αστείο λεγόμενα, λοιπόν, ναι, όπως ναι, τα είπαμε. Ναι. Για τις αντιγραφές. Σωστό. Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ εύχομαι όλα να κυλήσουν καλά. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν χρειαζόμαστε άλλα προβλήματα. Θα επιστρέψουν τα παιδιά, γιατί και από το Σεπτέμβριο ελπίζω να επιστρέψουν και με ακόμη καλύτερες συνθήκες, χωρίς όλο αυτό το φόβο να επικρέμεται, πραγματικά, για την κοινωνικότητά μας. Γιατί τα παιδιά, εκτός από τα γράμματα που μαθαίνουν στο σχολείο, κύριε Αποστόλου, κοινωνικοποιούνται. Είναι πολύ μεγάλο σχολείο και αυτό. Κοινωνικοποίηση. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος, και αυτό. Είπαμε, και οι λόγοι που αυτό ανέφερε και χθες ο κύριος Τσιόδας, ο καθηγητής, είναι και αυτά. Και αυτό, δηλαδή, βέβαια, πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας με την υπευθυνότητα που πρέπει να δείξει ο κάθε ένας μας και ο κάθε μαθητής, ο κάθε εκπαιδευτικός. Όλοι από τη δικιά του μεριά πρέπει να είμαστε τόσο υπεύθυνοι όσο λένε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σαν κοινωνία σε κάποια κανονικότητα και πάλι. Ναι. Και σίγουρα ευχή όλων είναι να μπορέσουμε να τα δρομολογήσουμε όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αποφύγουμε προβλήματα και την διασπορά
του κορονοϊού. Για τα εσπερινά ισχύουν τα ίδια? Ναι, δεν έχει δοθεί κάτι ιδιαίτερο. Μόνο τρίτη λυκείου και πάλι, ναι, για τα εσπερινά. Ναι, γιατί και τα εσπερινά, η τρίτη λυκείου, εννοείται ότι υπάρχουν παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες, διαγωνίζονται για την τριτοβάθμια. Τα ίδια ισχύουν και στα εσπερινά. Για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Τα ΙΕΚ επίσης αναφέρθηκαν. Για την ανώτατη εκπαίδευση επίσης, θα τα πούμε και αυτά τι γίνεται. Για την ανώτατη εκπαίδευση περιμένουμε να δούμε για τις εξετάσεις, ναι, οι οποίες λέει ότι θα γίνουν. Ναι. Άρα και εκεί θα περιμένουμε οδηγίες πιο διευκρινιστικές για τον τρόπο, ναι, που θα γίνουν αυτές τις εξετάσεις. Προφανώς πάλι. Είπαν ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν. Ναι, και εδώ ναι, θα έχουμε οδηγίες από την Εθνική Επιτροπή αναφορικά με πτυχές του τρόπου διεξαγωγής του. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Ναι, ναι, γιατί το εξάμεινο όμως θα ολοκληρωθεί κανονικά και για την ανέτατη. Ναι, υπήρχαν σκεπτικά να γίνουν με εργασίες οι, ναι, αξιολογήσεις των φοιτητών, αλλά τώρα λέχθηκε χθες ότι θα γίνουν κανονικά εξετάσεις. Και τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις από 25 Μαΐου θα υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιούνται διαζώσεις, ναι, εργαστηριακές και κλινικές. Και σε αυτό να δούμε κάποιες οδηγίες περισσότερες. Ναι, ναι. Και εκεί ίσως να χρειαστεί να σπάσουν τα τμήματα, να τηρούν οι αποστάσεις. Λογικά θα πάμε στο σκεπτικό αυτό που όπως γίνεται και στα σχολεία. Και για τα ΙΕΚ επαναλαμβάνω, 18 Μαΐου τα ΙΕΚ και εδώ 15 άτομα, 1,5 μέτρο απόσταση, μερικά πράγματα είναι ίδια. Ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων, η λήξη του έτους κατάρτισης θα είναι η 30 Ιουνίου για τα ΙΕΚ ή η 30 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτό. Ναι, ναι, είναι αλήθεια και αυτό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν έτσι αναλυτικά. Εγώ να τα ευχαριστώ, πούμε, κύριε Νατσούλη. Είναι, επαναλαμβάνω, νούμερο ένα θέμα σήμερα. Τι να κάνουμε. Ναι, είναι γεγονός. Μας ενδιαφέρει όλους, γιατί όλοι έχουμε είτε παιδιά, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε γονείς. Ξέρετε, από αυτή την ιστορία θα κρυφθεί και πολύ αν θα έχουμε και πάλι εκ νέου διασπορά ή αν θα έχουμε πάλι νέα κρούσματα. Δόξα τω Θεώ, συμπληρώσαμε στην Καστοριά, παραδείγματος χάρη, κύριε Αποστόλου, εσείως δύο ακριβώς εβδομάδες, 14 ημέρες, χωρίς κανένα νέο, ναι, κρούσμα στην Καστοριά. Ναι. Δόξα τω Θεώ, αυτό, ναι, πρέπει να δοξάζουμε τω Θεώ πραγματικά και να συνεχιστεί. Μακάρι να προχωρήσουμε έτσι. Και εντάξει, όπως λένε και οι ειδικοί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχουμε και νέα κρούσματα, δεν έφυγε ο ιός, αλλά να το πολεμήσουμε σταδιακά. Άρα, και να μπορέσουμε σιγά-σιγά να μπούμε στην κανονικότητα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.